να πω ότι πρόκειται για μια κοσμογονία έργων. Χρονιά ορόσημο θα είναι για το Λασίθι το 2023. Μιλάμε για την υλοποίηση εγκαιοβελτικών έργων που μιλούσαμε στην περιοχή για δεκαετίες, συγκεκριμένα για τα συμπληρωματικά έργα του φράγματος των Μπραμιανών, Υψους. ύψους. πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ, για την λιμνόδοξα του Αγίου Ιωάννου, ένα έργο και αυτό προπολογισμού. Ε, yeah. Πάνω από 30 εκατομμύρια ε, ευρώ. Προσπαθούμε να δρομολογήσουμε έργα, αλλά παράλληλα όμως και πολλά θέματα τα οποία αφορούν όχι μόνο το Δήμο τη Ιεράπετρα, αλλά και του άλλου φορεί, είτε είναι ο πρωτογενή τομέα, είτε είναι ο τουρισμό, είτε μεγάλα έργα τα οποία τρέχουν μέσα από, το, από άλλα υπουργεία. Από την Ιεράπετρα, ο Υπουργό Ναυτιλία προανήγγειλε έργα ουσιαστική αναβάθμιση ολόκληρη τη περιφερειακή ενότητα. Μιλάμε και για αναβάθμιση και σε επίπεδο δημιουργία νέων εκπαιδευτικών δομών, όπω το νέο εργαστήριο στην περιοχή της Ιεράπετρας, η διεκδίκηση επιπλέον της δημιουργίας και ιδρύσεως πειραματικών σχολείων στην πόλη της Ιεράπετρας. Όπως σημείωσε ο κ. πλακιοτάκη στο έργο του Λιμεναρχείου η Ιεράπετρας αναμένεται να συνδράμει ένα πλωτό ασθενοφόρο. Ένα σκάφος με σύγχρονο υγειονομικό εξοπλισμό όπου θα ενισχύσει το αίσθημα ασφαλείας όχι μόνο των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. Νωρίτερα, ο ίδιος από τη Σιτία είχε ανακοινώσει πως έχει δρομολογηθεί ήδη η ενίσχυση του τοπικού λιμεναρχείου με ένα νέο σύγχρονο ταχύπλωο σκάφο. Μιλάμε για μια, ένα σύνολο πορεύασεων που καλύπτουν όλου του τομεί δραστηριότητα της περιοχής από την ενίσχυση του τουρισμού μέχρι εγκεβολικά έργα, παρεμβάσει σε εκπαίδευση και βέβαια μου δίνεται ευκαιρία για μια ακόμα φορά να πω ότι το νοσοκομείο και τη Ιεράπτρα αλλά και συνολικά του νομού Λασιθίου θα αναβαθμιστούν, ήδη έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Αναφερόμενο στι εκλογέ, ο Υπουργό Ναυτιλία έκανε λόγο για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θα εμπιστευτούν και τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τη Νέα Δημοκρατία, θα εμπιστευτούν την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, γιατί γνωρίζουν ότι αυτό πρακτικά σημαίνει αυτοδύναμη Ελλάδα.